Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Δεν έχουν περάσει λίγες εβδομάδες από την ημέρα που το έργο στον κόμβο Κουρτέση ολοκληρώθηκε. Οι δρόμοι άνοιξαν, η σήμανση έγινε, μπήκαν πλακάκια στα πεζοδρόμια. Οι διερχόμενοι έβλεπαν το έργο και αισθάνονταν ικανοποίηση για το αποτέλεσμα. Μέχρι σήμερα. Γιατί το πρωί ξαναείδαν μπουλντόζες και εργαζόμενους, οι οποίοι τι λέτε ότι έκαναν. Έσπαγαν τις καινούργιες πλάκες που είχαν τοποθετηθεί στα πεζοδρόμια για να εκτελέσουν έργο της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ θυμήθηκε κατόπιν εορτής να κάνει έργο. Τα πλακάκια του πεζοδρομίου έσπασαν και σίγουρα μετά το έργο θα μπουν καινούργια. Ποιος θα πληρώνει όλα αυτά, μα εμείς οι Έλληνες πολίτες. Η ασυνεννοησία σε όλο της το μεγαλείο. Και σίγουρα όλο και κάποια δικαιολογία θα βρουν οι αρμόδιοι για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Η εικόνα όμως είναι αυτή που μετράει περισσότερο. Και τι δείχνει? Δείχνει την μπουλντόζα να ξυλώνει και να σπάει τα άλλο καινούργια πλακάκια και να σκάβει. Αυτή είναι η Ελλάδα.